Με απολύσεις απειλούνται 49.000 δημόσιοι υπάλληλοι μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή με τίτλο «Διοικητικές απλουστεύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα». Στόχος του Υπουργείου είναι αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των δημοσίων οργανισμών και φορέων με όσο το δυνατόν μικρότερο δημοσιονομικό κόστος. Μάλιστα, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δήλωσε ότι κατατίθεται άμεσα νομοθετική ρύθμιση με την οποία δημιουργείται ένας αντικειμενικός και αδιάβλητος μηχανισμός επανελέγχου κάθε είδους μετατροπή σύμβασης εργασιακής σχέσης σε ορίστου χρόνου. Ειδικότερα, θα γίνει επανέλεγχος 49.000 δημοσίων υπαλλήλων, εάν δηλαδή τα δικαιολογητικά τους ήταν πλαστά ή οι προσλήψεις δεν έγιναν αξιοκρατικά. Ενώ πρώτοι στη λίστα των απολύσεων παραμένουν όσοι δεν ήταν συνεπείς στα ωράριά τους, όσοι έχουν παραπεμφθεί πειθαρχικά, καθώς και όσοι εργάζονται με προσωρινές διαταγές και ασφαλιστικά μέτρα σε περίπτωση που χάσουν τη δικαστική μάχη. Ειδικότερα, ο Υπουργός ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ότι τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων οι οποίες ελέγχονται. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν 9.873 επιτυχώντες 49 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ κατά τη χρονική περίοδο 2003-2009. Στη δεύτερη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται 3.800 προσληφθέντες το 2011 στο πυροσβεστικό σώμα και στην τρίτη ανήκουν 35.239 δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν βάσει του διατάγματος Παυλόπουλου του 2004. Παράλληλα, καταργούνται 23 φορείς, οι οποίοι πλέον έχουν ολοκληρώσει τις δραστηριότητές τους. Αντίστοιχα, απολύεται και το προσωπικό τους. Οι τρεις βασικότεροι φορείς, οι οποίοι πρόκειται να καταργηθούν, είναι το Ταμείο Εθνικής Οδοπίας, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού και η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας. Πέραν της κατάργησης φορέων, θα γίνουν και συγχωνεύσεις με απότερο σκοπό τη μείωση κρατικών δαπανών. Επιπλέον, αντί για αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, το σχέδιο νόμου εισάγει τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης στον προσδιορισμό των ανώτατων ποσοστών των δημοσίων υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολογίας. Τέλος, όσον αφορά τις διοικητικές απλουστεύσεις, πρόκειται να καταργηθεί υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερομένους για όλες τις συναλλαγές συνολικά με το δημόσιο, καθώς πλέον θα αρκεί ένα αντίγραφο το οποίο θα έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή. Την ίδια ώρα, από 1η Ιουλίου του 2014, καταργείται υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων συλλογισμών Α, Ε και ΕΠΕ. Τέλος, καταργείται υποχρέωση βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου.